Να πω ότι και εσύ, α, και ο αγαπημένος και ο Νίκος αγαπημένος και η Αφροδίτη και η Έλενα, όλα τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εσύ έχεις ένα ταπεραμέντο και έχεις πάνω απ' όλα ψυχική ομορφιά. Πώς να μην το πω, πρέπει να τα λέμε αυτά. Μένεις μόνιμα στη Λάρισα, Τζορτζέλα. Πώς να μην το πω, πρέπει να τα λέμε αυτά. Να είσαι καλά. Μένεις μόνιμα στη Λάρισα, θα μου απαντήσεις. Όχι, δεν μένω μόνιμα στη Λάρισα. Εγώ πηγαίνω, έρχομαι. Ναι. Φεύγω κάθε Δευτέρα με το τρένο, με το βέλος, το πρωί. Αφήνω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, το παιδί μου, τους χαιρετώ και επιστρέφω την Παρασκευή. Ναι. Όπως σήμερα θα επιστρέψω. Μετά την εκπομπή, που είναι η εκπομπή όλα εδώ, περίπου 6 ώρα φεύγω, τελειώνω την εκπομπή και παίρνω το βέλος και επιστρέφω Αθήνα. Ωραία. Έχεις... Η έδρα μου είναι η Αθήνα. Η Αθήνα είναι, μάλιστα. Έχεις όμως μία έρευνα που αφορά στη Λάρισα, σωστά? Βεβαίως. Έχω να σας πω μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους πολιτικούς γάμους που μετά τον κορονοϊό έχουν αυξηθεί. Η έρευνα δείχνει ότι είναι 6 στους 10. Πλέον τα ζευγάρια έχουν αυτή την τάση. Θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με τους πολιτικούς γάμους και όχι με τους θρησκευτικούς, γιατί εντάξει, υπήρχαν και πάρα πολλά μέτρα περιοριστικά που οδηγήσανε τα ζευγάρια σε αυτήν την απόφαση. Βέβαια, παίζει ρόλο και το σύμφωνο συμβίωσης που τα τελευταία χρόνια πολλά ζευγάρια επιλέγουν να επισημοποιήσουν, να βάλουν τη σφραγίδα στη σχέση τους με τα σύμφωνα συμβίωσης. Είναι φαίοι και παιδιά και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Αυτή η έρευνα μας ταράζει λίγο, όχι αρνητικά και θετικά. Αυτοί οι περιορισμοί που επέβαλε η πολιτεία οδήγησε στα ζευγάρια. Ναι, αλλά τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Οικονομικό. Δηλαδή, αν συνεχίζεται παιδιά, δεν έχει αυτό. Και χρήματα ο κόσμος, γιατί να μην το πούμε αυτό το πράγμα. Κοστίζει πολύ περισσότερο. Μα εκεί οφείλεται το όλο. Ναι. Δεν θέλεις όμως να βάλεις τον ηφικό. Όχι, όχι στην οίκο μου, αλλά εννοώ. Δεν τις βλέπεις που πάνε και στα δημαρχεία πλέον με φορέματα που θυμίζουν ηθικά. Το ζούνε έτσι. Εννοώ ότι πέρα Νίκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Εγώ παντρεύτηκα με πολιτικό γάμο, το ξέρει και η Εφημεία Δήμου που είναι στο κοντρόλ και φορούσαν ηθικό και τα κούνες και πήγα στο δημαρχείο. Εννοώ ότι πέραν του μυστηρίου που είναι το πιο σημαντικό και το πιο ιερό της στιγμής αυτής, είναι και τα γύρω-γύρω. Είναι το νηφικό, είναι οι καλεσμένοι. Είναι το. Ναι, έχει κάτι άλλο. Οι οικονομικοί λόγοι είναι σημαντικοί. Εγώ πιστεύω ότι πια μαζί με τη βάφτιση κάνουν και το θρησκευτικό γάμο. Δηλαδή υπάρχει πια αυτή η τάση. Μετά από την έρευνα που μας λες, 6 στους 10, ότι γίνεται μετά θρησκευτικός γάμος, αλλά το κάνουν πακέτο. Δηλαδή επιλέγουν να κάνουν τη βάφτιση με το καλό όταν έρχεται, αν έρθει ένα παιδάκι, μαζί με το θρησκευτικό γάμο. Έτσι. Και γίνονται 2-1. Η Λάρισα τι βλέπει, τι παρακολουθεί στην τηλεόραση, τι σου λένε. Η Λάρισα παρακολουθεί τα πάντα. Τα πάντα και τους πάντες. Και σας παρακολουθεί και τον Νίκο Μουτσινά παρακολουθεί και τα δελτία σας παρακολουθεί. Περιμένει και αυτό το Survivor που με ρωτάνε όλοι. Θα έρθει. Λέω θα έρθει κάποια στιγμή. 8 Γενάρη γνωρίζουμε ότι ξεκινάει. Άρα δηλαδή τι να σημειώσω, βρε Τζορτζέλα μου, ότι όλη η Λάρισα βλέπει Sky, αλήθεια τώρα. Πώς είστε ρε. Μα για να σας παρακολουθεί. Σας πω, όχι όλη η Λάρισα, εγώ μιλάω για τη Θεσσαλία. Α, όλο τον κάπο, τον κάπο, όλο Λάρισα. Παραμένουμε σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Παραμένουμε σε ζευγάρια και θέλω να δεις μαζί μας ένα βίντεο που ετοίμασε η Αφροδίτη Γραμμέλη, το μοντάζ το επιμελήθηκε ο Νίκος Παρτσόλης, για τα ζευγάρια, τα πολύ ωραία ζευγάρια της τηλεόρασης. Μια λέξη θα πω, Φέη. Για πες. Έρωτας, παιδιά, έρωτας. Να μας πεις μετά το αγαπημένο. Και τι μας έμεινε? Λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και ο ρωτάς μας. Φάρμακο για όλα, παρηγοριά για τα δύσκολα, ελπίδα για τα διέξοδα. Και αν δεν τον έχεις στην αγκαλιά σου, ευτυχώς υπάρχει το τηλεοπτικό γυαλί, που μέσα του χωρούν όλων των ειδών οι έρωτες. Αυτή η νύχτα μένει, αιώνες παγωμένη,
Η ατέριαστη, η παράφορη, η ανεκπλήρωτη, η μακρινή, η σκανδαλώδης. Ειδικά φέτος η γκάμα είναι μεγάλη και καλύπτει όλα τα γούστα. Συσπηρωθείτε, κυρίες και κύριοι, και απολαύστε. Κάθε φιλί σου κι ουρανός, ή κάνεις ως τα χείλη. Τι κι αν χρειάστηκαν μέρες και μήνες, ταλαιπωρία και εξάντληση, δυσκολίες και εμπόδια. Η Σύρια Ραζάν και ο Μυτιλινιός Στρατής απλώς συναντήθηκαν την κατάλληλη στιγμή. Τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν, η ανάγκη τους ένωσε και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης. Τι κάθεσαι μαζί μου και δεν με παρατάς, αφού πόνας κοντά μου κι όλο καρδιού χτυπάς. Πίστα, καψούρα, έρωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε. Άλλος ένα στρατή στο πρόσωπο του Βασίλη Μπισμπίκη που έχει γενικότερα ρέντα στον έρωτα αυτή την περίοδο, μπράβο Βασίλη μου, και τον βρήκε στο πρόσωπο μιας λαϊκής τραγουδίστριας, της Ζέτας. Στο μπουζουξίδικο Όνειρο γεννήθηκαν όλα και κορυφώθηκαν πριν από λίγες μέρες με ένα φιλί που πολλές και πολλοί ονειρευτήκαμε. Δώσ' μου ένα σύνορο να περπατώ. Εσύ αισθάνεσαι κάτι για μένα? Δώσ' μου ένα όνομα να μη χαθώ. Ακόμα κι αν αισθάνομαι, είναι αδύνατον για μας τους δύο να... Καταλαβαίνω. Δώσ' μου ένα όνειρο να κρατηθώ. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ αυτό που έκανα μαζί σου και δεν το μετανιώνω. Δώσ' μου ένα όραμα να αντισταθώ. Εκείνος δάσκαλος της μουσικής και εκείνη μια μαθήτρια, μια εικόνα που μαγεύει. Κάπως έτσι, το εκπαιδεύοντας την Κλέλια, έγινε η σκηνή και ο έρωτας της σεζόν, με εκείνη να παραδίδεται στο μαέστρο Χριστόφορο ανεφόρον και μας να μελώνουμε στην εικόνα της μαγευτικής συνύπαρξης. Σε αυτόν τον εισαγγελέα φέτος πολλοί θα ήθελαν να απολογηθούν και εγώ επίσης. Μία είναι η τυχερή που βρίσκεται δίπλα στο Δημήτρη, το γνωστό ηθοποιό Μιχάλη Λεβεντογιάννη, και δεν είναι άλλη από την Άννα. Έρωτας δύσκολος και με το σταγονόμετρο εξομολογημένος. Πού θα πάει όμως, θα ξεπαγιδευτεί κάποια στιγμή. Ο έρωτας, όχι ο εισαγγελέας, κορίτσια. Και ερωτευόμαστε ξανά και ξανά και ξανά. Ξαναγυρνάω σε εκείνα τα χρόνια. Μπορεί εσύ να γυρνάς, εγώ όμως δεν έφυγα ποτέ. Είκοσι χρόνια περίμενα για αυτή τη στιγμή. Πόσα χρόνια μπορεί να σε περιμένει ένας άντρας, αν είναι ο Μαθιός και σε λένε Βασιλική πολλά? Άξιζε η αναμονή? Άξιζε. Και ερωτική συνέβρεση έγινε, και γάμος έγινε, και κουφέτα φάγαμε. Και τι άλλο πια να περιμένουμε από έναν έρωτα που μας έχει στην αναμονή ένα χρόνο τώρα? Πόσο μου λείψε η ζεστασιά σου. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό είναι εγώ. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Ωραία τα φιλιά, να τα λέμε κι αυτά. Λιγώσανε. Ταξιδεύουνε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζευγάρι, Τζορτζέλα? Ο Μαθιός με τη Βασιλική. Εγώ είμαι παραδοσιακή στους έρωτες των μεγάλους. Είναι γιατί την περίμενε πολλά χρόνια. Όχι, της ο έρωτας. Είναι γιατί την περίμενε πολλά χρόνια. Και έκανε τα πάντα για να την κερδίσει. Πάντως οι έρωτες... Έτσι είσαι μέσα στο μυαλό μου. Έχουν το βαθμό δυσκολίας τους. Ένας έρωτας ο οποίος τελικά είναι εύκολος, δεν είναι δυνατός έρωτας. Πρέπει να υπάρχει μια δυσκολία. Δεν έχει διάρκεια. Όχι, έτσι. Δεν είναι, όχι, έχει διάρκεια. Σου, δηλαδή. Διάρκεια μπορεί να έχουν αυτοί που δεν έχουν δυσκολίες.
Αλλά ο έρωτας για να είναι Αφροδίτης μαζί μας. Κοιτάξτε, παιδιά, εγώ θα σας πω. Εγώ συντάσσομαι με τη λαϊκή τραγουδίστρια και είμαι παιδί της καψούρας. Εάν δεν σπάσεις τη μούρη σου, αν δεν στάξει αίμα, να ερωτευτείς, να καψουρευτείς, να πέσεις τα πατώματα, τα υπόλοιπα είναι τρυφερότητα, αγάπη και συνύπαρξη. Άρα δηλαδή. Εγώ πάω μπισμπίκι, αυτή είναι νυχταμένη. Είσαι με μπισμπίκι σταθερή. Ευτυχώς έχεις φέρει και μελομακάρονα το πρωί. Πάλι καλά, γιατί ναι, μελώσαμε. Για να μελώσουμε με κάποιο τρόπο κι εμείς. Τζορτζέλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θέλαμε να πούμε και ένα εγώ, γεια σήμερα. Βλέπω ότι είσαι φανατική του Survivor. Θα τα λέμε. Είμαι. Είσαι. Θα ωραία. Τα λέμε, είμαι φανατική και περιμένω πώς και πώς. Βλέπετε πώς σας χαιρετάω. Με καρδούλες, βλέπετε εδώ. Τι είσαι, υπερπαραγωγή της καρδιάς μας. Με 10 καρδούλα πάνω στο μαλλί. Δεν βλέπω καλά. Φιλάκια πολλά, φιλάκια. Με καρδούλες, φιλάκια. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως ερωτικές διαφημίσεις, παρακαλώ. Thank you.